θορυβημένοι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο γυμνάσιο της Νέας Αλικαρνασσού φτάνουν στο σχολείο το πρωί με την ανησυχία για το τι ακριβώς προέκυψε χθες το βράδυ, που το σχολείο τελούσε υποκατάληψη, με τις πληροφορίες να μιλούν για προσαγωγή του Προέδρου του 15μελού Συμβουλίου στο πρώτο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου. Το 14χρονο αγόρι βρίσκεται στο σχολείο και προσπαθεί να περιγράψει τι ακριβώς συνέβη λίγο μετά τις 11 το βράδυ στο σχολείο, όταν η εμπλοκή εξωσχολικών και ο βανδαλισμός κατά της περιουσίας γειτόνων έβαλε σε μπελάδες τους μαθητές που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο, περιφρουρώντας το κτίριο στο πλαίσιο της κατάληψής τους. Ποιος δεν θα φοβόταν για ένα παιδί το οποίο ένα παιδί ανήλικο ξαφνικά το παίρνουν από το σχολείο και το πηγαίνουν στην αστυνομία, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ήταν σοκαριστικό λίγο. Ένας μαθητής και πρόεδρος του 15 μελούς είχε χτυπήσει λίγο στο χέρι στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τους εξωσχολικούς. Τον προσήκανα στο τμήμα. Όχι όμως με κάποια κατηγορία, αλλά για να τους δώσει ίσως μαρτυρία για τους εξωσχολικούς και επίσης να καλέσουν τον πατέρα του για τη δικιά του ασφάλεια, όπως μου είπε ο μαθητής, να τον πάρει από το αστυνομικό τμήμα. Γείτονες που είδαν αγόρια με κουκούλες πάνω σε μηχανάκια να πετούν λεμόνια και ρόδια πάνω στα αυτοκίνητά τους, κάλεσαν την αστυνομία. Ενώ νωρίτερα οι ίδιοι μαθητές, όπως υποστήριξαν στον διευθυντή του σχολείου, είχαν και οι ίδιοι προσπαθήσει να τους απομακρύνουν και σε καμία περίπτωση δεν είχαν εμπλοκή με την ταραχή που τα εξωσχολικά στοιχεία δημιούργησαν, προφανώς για να προκαλέσουν τους μαθητές. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όταν ένα παιδί βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, για μας, ας πούμε, που βάζουμε σαν πρώτη προτεραιότητα την παιδαγωγική και την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, νομίζω ότι δεν είναι για μας ευχάριστο. Είμαστε αναστατωμένοι αρκετά για αυτό το θέμα. Περιμένουμε να μάθουμε. Αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκαν μέσα στο σχολείο αφού ζήτησαν από τους μαθητές να τους ανοίξουν και ο πρόεδρος του 15 μελούς, πριν καν ειδοποιηθεί η οικογένειά του, μεταφέρθηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Με το διευθυντή του σχολείου αλλά και τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης να διατυπώνουν την απορία τους για το κατά πόσο τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται και πάντως δεν μπορεί να περιλαμβάνει την προσαγωγή ανήλικου στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι ότι καλύτερο. Θα έπρεπε δηλαδή, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, να έχει ενημερωθεί τουλάχιστον και εδώ μόνος του ότι πάμε μαζί το παιδί για αυτούς τους λόγους στην ασφάλεια. Όμως έληξε το περιστατικό, όλα καλά, το παιδί δεν έπαθε απολύτως τίποτα, το παιδί έδωσε τις εξηγήσεις του, έληξε και η κατάληψη και συνεχίζουμε το παιδαγωγικό μας έργο μαζί με τους μαθητές κανονικά. Δεν έγινε κάποια σύλληψη σύμφωνα με πληροφορίες. Υπήρξε μια διακριτική αντιμετώπιση. Εκ των υστέρων θα μπορούσαμε ότι ίσως θα μπορούσε να είχε και μια διαφορετική, μια διαφορετική διαδικασία να ήταν καλύτερη. Όμως εμείς είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με την αστυνομία και με τις υπηρεσίες μας. Η κατάληψη έληξε σήμερα και οι μαθητές επέστρεψαν στα μαθήματά τους με τη σχολική κοινότητα θορυβημένη και τους εκπαιδευτικούς την ίδια ώρα να ζητούν από τους μαθητές να διεκδικούν μεν τα αιτήματά τους, πλην όμως η κατάληψη να είναι το τελευταίο μέσο και όχι ο προπομπός της διεκδίκησής τους. Να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να αξιολογούν τα περιστατικά και να καθορίζουν τη δράση τους όχι με γνώμονα την εφηβική παρόρμηση, αλλά όσο γίνεται περισσότερο την λογική και την ευαισθησία τους.